Το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό, υποδεχόμενο μαθητές δημοτικού μαζί με τους γονείς τους σε μια ξενάγηση στους χώρους του σχολείου, δίνοντας τους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μικρά και μεγάλα μουσικά σύνολα, ανοιχτές πρόβες και ανοιχτά μαθήματα και να μάθουν για όλα όσα κάνουν τη φίτηση στο Μουσικό Σχολείο πραγματικά ξεχωριστή. Την Κυριακή, 22 Μαΐου του 2022, από τις 11 μέχρι τη 1, θα πραγματοποιηθεί η Open Day του σχολείου μας, δηλαδή μια ανοιχτή μέρα. Το σχολείο μας θα είναι ανοιχτό εκείνη την ημέρα σε όλους τους συμπολίτες για να το γνωρίσουν. Θα γίνει μια ενημέρωση λεπτομερής και αναλυτική για τη λειτουργία του σχολείου. Θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, κυρίως μουσικές εκπλήξεις, αλλά όχι μόνο. Οι μαθητές μας θα ξεναγήσουν τους συμπολίτες μας σε όλους τους χώρους του σχολείου και θα είναι μια ευκαιρία να δουν τους χώρους του σχολείου, να γνωρίσουν τι είναι το μουσικό σχολείο, πώς λειτουργεί. Κοντά μας θα είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, θα γνωριστούν με τον κόσμο και θα υπάρχει κέρασμα και μπουφέ. Και τέλος, ο Σύλλογος Αποφύτων θα ανοίξει την αίθουσα Μαρία Κάλλας, πάντα μας στηρίζει και θα είναι εδώ και εκείνη την ημέρα. Στα γραφεία της Διεύθυνσης θα υπάρχουν και έντυπες αιτήσεις για όποιους γονείς θέλουν να γράψουν τους μαθητές τα παιδιά τους για να συμμετάσχουν σε εξετάσεις συμμετοχή στην πρώτη γυμνασίου. Οι αιτήσεις λήγουν τέλος Μαΐου και θα είναι μια ευκαιρία για όποιον θέλει να γνωρίσει το σχολείο και να κάνει και τις αιτήσεις. Για τα πλεονεκτήματα του μουσικού σχολείου και τις προοπτικές που υπάρχουν για έναν μαθητή που θέλει να ασχοληθεί παράλληλα με τις σπουδές του και με τη μουσική, μιλά μια μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου. Κάνουν μαθήματα κανονικά, σε κανονικά ωράρια και απλά προσθέτονται μερικά μουσικά μαθήματα. Και έχει παρόμοια ωράρια με αυτά που έχουν τα άλλα σχολεία και κάνει πολύ περισσότερα μαθήματα και που έχει περισσότερες ευκαιρίες από αυτά που έχει σε ένα άλλο γενικό σχολείο, με γενικές παιδείες. Βοηθάει αυτούς που δεν έχουν κάνει και τίποτα μουσική να έχουν περισσότερες ευκαιρίες σε αυτό το τομέα. Την νεαρή Ιφηγένεια κέρδισε το βιολοντσέλο και το λάουτο. Όμως για κάθε νέο μαθητή η επιλογή αυτή είναι καθαρά προσωπική υπόθεση. Αυτό που νομίζω ο ίδιος, δηλαδή ο καθένας έχει διαφορετικές προτιμήσεις σε οτιδήποτε, στη μουσική, σε αυτό που ακούει και σε αυτό που θέλει να κάνει. Οπότε αυτό που θέλω ο ίδιος, δηλαδή είναι καθαρά προσωπικό θέμα αυτό.